Ερώτηση κατέθεσε προς τον Δήμαρχο Σερών η Δημοτική Παράταξη Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων, μεταφέροντας όπως σημειών την επιθυμία των συνδημοτών, των χωριών και των γειτονιών του Δήμου για την υλοποίηση προεκλογικής υπόσχεσης του Δημάρχου σχετικά με την ίδρυση γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών σε κάθε χωριό και γειτονιά. Ο κ. Σαραμπατζής σημειώνει ότι η ίδρυση του συγκεκριμένου γραφείου ήταν προεκλογική υπόσχεση που συμπεριλαμβανόταν και στα 20 είναι ένα βασικά σημεία του προεκλογικού προγράμματος του Αλέξανδρου Χρυσάφη. Μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Δημάρχου ήταν να ιδρύσει αυτά τα γραφεία σε όλα τα χωριά εξυπηρέτησης των δημοτών. Δεν ακούστηκε απολύτως τίποτε και σε πρόσφατες συνεντεύξεις και παρουσιάσεις του Δημάρχου και στον απολογισμό των ετήσεων καμία απολύτως αναφορά. Όπως και για το θέμα του νερού, γενικά και αόριστα ότι θα προχωρήσουμε με το νέο έτος. Ήταν μια από τις δεσμεύσεις, σε αυτό που αναφέρομαι σήμερα, ότι άμεσα θα δημιουργηθούν αυτά τα γραφεία, όπως άμεσα θα γινόταν και η μείωση του νερού. Όπως και τόσες άλλες δεσμεύσεις, οι οποίες δυστυχώς, και αυτό εισπράττουμε και από τους δημότες, και εμείς έχουμε υποχρέωση να το μεταφέραμε και να το κάνουμε γνωστό, ότι δυστυχώς καμία από τις δεσμεύσεις της σημερινής δημοτικής αρχής δεν έχουν προχωρήσει. Και αυτό είναι λυπηρό βέβαια, διότι αναδεικνύεται ότι δεν υπάρχει αυτή η ικανότητα ή αν θέλετε δεν υπάρχει ο προγραμματισμός για να δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα ή από τις άλλες δεσμεύσεις που ανήγγειλε ο σημερινός δήμαρχος με τη μορφή ότι θα γίνουν άμεσα. Ο κύριος Σαραμπατζής ζητάει από τον Δήμαρχο Σερών να απαντήσει εγγράφως σεβόμενος τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφο 9.